Γραβανιώτες και Γραβανιώτες. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας εδώ απόψε. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε από την πρώτη μέρα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθειά μου. Εσείς οι συμπατριώτες. Το γεγονός ότι όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με τα Γραβανά και η αγάπη μου για αυτό τον τόπο με οδήγησαν στο να είμαι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης. Απόψε έχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ μπροστά σας και να ζητώ τη στήριξή σας, τη δύναμή σας, να αγωνιστώ για τον τόπο μας. Μαζί να τον πάμε μπροστά, μόνο μπροστά. Να αφήσουμε οριστικά πίσω το παρελθόν και όλα όσα μας πλήγωσαν και να ενωθούμε σε μια φωνή διεκδίκησης και αγώνα. Η Ελλάδα βρέθηκε σε πέλμα. Σε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση Παπανδρέου Βενιζέλου κατάφερε να μας ρίξει στα βράχια και στη διεθνή ανυποληψία. Σήμερα ζούμε στη δίνη της ύφεσης, με εκατοντάδες χιλιάδες ουκέτα, με νοικοκυριά στα όρια της φτώχειας, με χιλιάδες συμπολίτες μας σε απόγνωση και οι νέοι μας μέσα στον εφιάλτη της ανεργίας να ζητάνε το μέλλον τους στο εξωτερικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή η πραγματικότητα της Ελλάδος. Και γνωστοί υπεύθυνοι. Τους ξέρουμε, τους βλέπουμε και τους ακούμε να υπάσχονται και πάλι ότι θα μας σώσουν. Ποιοι? Αυτοί που μας έφεραν εδώ που βρισκόμαστε. Αυτοί που πριν 2 χρόνια, το Μάιο του 2010, αφού διέσαιραν την χώρα μας στο εξωτερικό, εμφάνισαν το μνημόνιο ως τη μόνη, ως μονόδρομο σωτηρίας και το ψήφισαν χωρίς καν να το διαβάσουν. Ο συντάκτης όμως του μνημονίου και της ανεφόρων παράδοσης της χώρας Βενιζέλος μας ζητά σήμερα να γίνει πρωθυπουργός. Και άλλες φορές να μην γίνει πρωθυπουργός. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος που θα κερδίσει τις εκλογές, περιπέζει τους θεσμούς, την ίδια τη δημοκρατία και ένα λαό ολόκληρο χωρίς καμιά απολύτως αναστολή. Χωρίς κανένα πρόβλημα, δήλωσε ότι πιάσαμε πάτο και δεν θα επιβάλλει κανένα καράτσι. Αλλά τελικά τίποτα δεν ήταν αλήθεια. Έβρισκε σπουδαία την ιδέα του δημοψηφίσματος που έφτασε τη χώρα μας ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία και την ακύρωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι κήρυκες του μνημονίου δεν άκουγαν και δεν έβλεπαν τίποτα. Δεν καταλάβαιναν ή έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν πού οδηγούν τη χώρα. Και ξαφνικά, το Νοέμβριο, 1,5 χρόνο μετά την ψήφιση του και αφού ο λαός είχε φτάσει στην απόγνωση, μίλησαν. Ο Βενιζέλος ομολόγησε ότι το DNA του μνημονίου μας οδήγησε σε αδιέξοδο. Ο Λοβέρδος διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου απέτυχε. Ο Χρυσοχοΐδης παραδέχτηκε ότι έπρεπε να είχαμε αποφύγει το μνημόνιο. Και ο Σαχινίδης, από το βήμα της Βουλής, αποκάλυψε ότι το οικονομικό πρόγραμμα είχε πέσει έξω, αφού αφαίρει χρήματα από τη ζήτηση, ενισχύοντας την ύφεση. Αντίθετα, ο Αντώνης Σαμαράς είχε προβλέψει τις επιπτώσεις του μνημονίου από την πρώτη στιγμή. Οι προειδοποιήσεις του αγνοήθηκαν και οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, Ζάπιο 1 και Ζάπιο 2, λιδωρήθηκαν. Όταν πια η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού, ο Παπανδρέου αναγκάστηκε να φύγει, παίζοντας μέχρι τελευταία στιγμή την τύχη της Ελλάδος. Ο σχηματισμός κυβέρνησης ειδικού σκοπού ήταν αναπόφευκτος. Δεν ήταν δυνατόν να ρισκάρει το μέλλον των Ελλήνων ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, της μόνης υπεύθυνης και αξιόπιστης πολιτικής δύναμης του τόπου. Μας κατηγόρησαν ότι αλλάξαμε στάση, ότι άλλα λέγαμε και άλλα κάναμε, ότι γίναμε μνημονιακοί. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου το Νοέμβριο του 2011, η ύφεση είχε ήδη οδηγήσει σε λουκέτο εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Η ανεργία πλησίαζε το 20% και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είχε δραματικά μειωθεί. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβαινε το Μάιο του 2010, όταν το μνημόνιο ψηφίστηκε. Ο Σαμαράς ενήργησε ως υπεύθυνος ηγέτης. Δεν διακινδύνευσε το μέλλον της πατρίδος. Δεν άφησε το καράβι να χτυπήσει στα βράχια και να πει εκ των υστέρων ότι το είχε προβλέψει.
η πιθανότητα της άτακτης χρεοκοπίας έπρεπε να αποφευθεί. Το κούρεμα να γίνει. Ο Παπανδρέου να φύγει. Οι εκλογές να επιβληθούν και η Ελλάδα να κερδίσει χρόνο. Γι' αυτό έγινε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Και για κανέναν άλλο λόγο. Βέβαια, κάποιοι βρήκαν αφορμή να το παίξουν επαναστάτες. Και εκ του ασφαλούς και πολύ αμφιβάλλω ότι όλοι αυτοί θα καταψήφιζαν το κούρεμα και τη Δενειακή Σύμβαση αν δεν ήταν σίγουροι για την υπεύθυνη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνος κερδίθηκε. Ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία τελικά επαληθεύτηκαν. Σήμερα όλοι εντός και εκτός της Ελλάδος αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη είναι το ζητούμενο. Πριν λίγες μέρες η Ολλανδική κυβέρνηση που ήταν κέρδερος της λιτότητος αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γνωστοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η Ευρώπη οδεύει σε αυτοκτονία με την αιμονή των ηγητών της στη λιτότητα. Η πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας έχει υποβαθμιστεί παρά την εφαρμογή αυστηρού προγράμματος δημοσιοοικονομικού προσαρμογής. Στην Ιταλία η περίοδος κάλυπτος του τεχνοκράτη Μόντι τελείωσε χωρίς να καταφέρει να μειώσει το κόστος δανεισμού. Και τώρα, με εκβιαστικά διλήμματα προσπαθεί να συνεχίσει την ίδια αδιέξοδη πολιτική. Στη Γαλλία, ωστόσο, ο υποψήφιος για την Προεδρία, Ολάν, γνωρίζοντας το αδιέξοδο των μέτρων λιτότητος, δηλώνει «Πρέπει να βοηθήσουμε τους Έλληνες να σταθούν και πάλι στα πόδια τους». Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν από την αρχή ότι υποστήριξε ο νέος ο πρόεδρος μας της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. Η Ευρώπη αλλάζει. Σιγά σιγά αλλάζει στάση, βλέποντας τα διέξοδα των επιλογών της. Σήμερα αποδεικνύεται ότι είμαστε η μόνη αξιόπιστη επιλογή. Με ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Με συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας, στήριξη της επιχειρηματικότητας, διευκόλυνση των επενδύσεων, ελάφρυνση των αδύνατων πολιτών, με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης που οδηγεί στη διέξοδο από την κρίση, στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Με σαφείς προτάσεις για την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση και την κοινωνική πολιτική. Φίλες και φίλοι, τα Γρεβενά δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη νέα εποχή. Ως υποψήφιος βουλευτής, με αυτή τη βούληση, με αυτό το στόχο ξεκινώ. Ο νομός μας να πρωταγωνιστεί, να καινοτομεί και να προχωράει μπροστά. Διαθέτουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που χρειάζεται μια περιοχή για να διακριθεί και να προοδεύσει. Διαθέτουμε ανθρώπους, ικανούς, εργατικούς, δημιουργικούς, που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά. Όλοι μαζί. Πολίτες, φορείς, σύλλογοι θα διεκδικούσουμε όσα δικαιούμαστε. Τίποτα λιγότερο. Μαζί θα παλέψουμε για τα Γρεβενά μας. Και μόνο για τα Γρεβενά μας. Έχουμε πολλή δουλειά και αγώνες μπροστά μας. Οι βάσεις για μεγάλα έργα που θα αλλάξουν το νομό μας έχουν μπει. Όπως το παλαιοντολογικό πάρκο Μιλέας, το αστεροσκοπείο Όρλιαγκα και πολλά άλλα. Ο αγώνας και η στήριξη των μεγάλων έργων και των προσπαθειών δεν σταματά ποτέ και απαιτεί ενότητα και συνέχεια. Κάτι που όλοι ξέρετε ότι μπορώ να εγγυηθώ. Θα παλέψω μόλι μου τις δυνάμεις για την πραγματική στήριξη των επαγγελματιών. Για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του νομού, για την προσέλκυση επενδυτών και επιχειρήσεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ, για τη μείωση του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων με τη διεύρυνση της αγοράς τους, για τη στήριξη και ενίσχυση όλων των γεωργών, ολοκληρωμένη διαχείριση στο χωράφι, των κτηνοτρόφων, εσταυλισμένη κτηνοτροφία, των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, για την οργάνωσή τους σε ομάδες και για την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη του σπουδαίου τουριστικού προϊόντος του τόπου μας. Την επόμενη μέρα των εκλογών, ο τόπος μας χρειάζεται δουλειά, πρόγραμμα και σχεδιασμό.
συνεργασία και ενότητα. Με την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτά είναι τα απαραίτητα στοιχεία για να πάμε μπροστά. Και αυτά απαιτούν μια αντιπροσώπευση που θα βγάζει πάντα και πάνω απ' όλα τα Γραβενά, τον τόπο που όλοι αγαπάμε. Φίλες και φίλοι, στις 7 Μαΐου η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση, αποφασισμένη να προχωρήσει σε μεγάλες τομές και ριζοσπαστικές αλλαγές. Όχι σε ένα πολυμετοχικό σχήμα μιας κρίσης, όπου οι συμμετέχοντες θα χρειάζονται περισσότερο χρόνο να συνοηθούν μεταξύ τους, παρά για να αποφασίσουν πώς θα κυβερνήσουν. Σήμερα η Ελλάδα κινδυνεύει. Όχι μόνο από αυτούς που μας έφερε στο σημείο που βρισκόμαστε. Κινδυνεύει και από αυτούς που κερδοσκοπούν μικροκομματικά με την καταστροφολογία και τη διασπορά της σύγχυσης, που δίχως καμιά απολύτως πρόταση τζογάρουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και το μέλλον μας. Αυτοί που μας οδήγησαν στον κρεμό, τα εξαπτέρυγά τους μέσα στη Βουλή και τα εντεταλμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τη μία όψη του νομίσματος. Στην άλλη όψη βρίσκονται όλοι αυτοί που δεν έχουν να προτείνουν τίποτα παρά μόνο το όχι και έναν επικίνδυνο λαϊκισμό. Την Κυριακή συγκρούονται δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Αυτή που θέλει την Ελλάδα στο περιθώριο της Ευρώπης, απομονωμένη στην πικρή βαλκανική πραγματικότητα, με αυτή που θέλει μια σύγχρονη Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο Ευρώ, για να γίνει η Ελλάδα σύγχρονη και ισότιμος εταίρος. Χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, σταθερότητα, πολιτική βούληση και ανατροπές. Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη σταθερότητα. Έχει την πολιτική βούληση και είναι έτοιμη για μεγάλες ανατροπές. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο της νέας μεταπολίτευσης με τη συνταγματική μεταρρύθμιση που προτείνει και μια ηθική και δίκαια πολιτική διακυβέρνηση. Και όταν λέμε πολιτική, με ηθική εννοούμε έλεγχος πόθεν έσχεσης των πολιτικών που άσκησαν εξουσία το 1974 μέχρι σήμερα. Κατάργηση των βουλευτικών προνομίων και αναθεώρηση της βουλευτικής ασυλίας και απόδοση των ευθυνών για την είσοδο της Ελλάδος στο μνημόνιο. Τέλος στην κατάχρηση εξουσίας. Τέλος στα πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα και την ατιμωρησία. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τα πάντα και να πάμε μπροστά. Ήρθε η ώρα όσοι πιστεύουν στη δύναμη του έθνους, όλοι οι νοικοκυρέοι που μοχθούμε καθημερινά, να ανατρέψουμε όλα όσα πλήγωσαν την πατρίδα. Ήρθε η ώρα να βγούμε από το μεταπολιτικό τέρμα και να ξαναγεννηθεί η Ελλάδα. Την Κυριακή πρέπει να αποτυπωθεί στις κάλπες η θέληση για μια Ελλάδα ισχυρή, η οποία θα πρωταγωνιστεί στο διεθνές τερόρ και θα χαίρει αναγνώρισης των Ευρωπαίων εταίρων μας. Την Κυριακή κοιτάζουμε το μέλλον με αποφασιστικότητα και με την πίστη ότι διαθέτουμε τη θέληση και τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα. Ο τόπος μας πρέπει και μπορεί να τα καταφέρει. Έχει τις δυνατότητες να πάει μπροστά. Το έχει δείξει. Μπορούμε να κερδίσουμε το αύριο. Όλοι μαζί, στοχεύοντας ψηλά, με την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με έναν μόνο οδηγό, το συμφέρον του τόπου μας, τίποτα άλλο. Ένας νομός, μια κοινωνία ενωμένη, στον δρόμο που οδηγεί στην ανάπτυξη και στην ελπίδα. Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω. Τα μεγάλα λόγια δεν μετριάζουν. Οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν προσφέρουν τίποτα στον τόπο μας και τίποτα απολύτως στην Ελλάδα. Δέσμευσή μου είναι να εκπροσωπήσω όλες τους συμπολίτες μου, λέγοντας πάντα την αλήθεια και πιστεύοντας τη δύναμή τους. Σήμερα σας ζητώ να πάμε μαζί στην πρώτη γραμμή, να μου δώσετε τη δύναμη, να αγωνιστώ για τα Γραβενά που όλοι αγαπάνε. Μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μαζί να επιλέξουμε τις λύσεις. Μαζί να διεκδικήσουμε όσα δικαιόμαστε. Και μαζί να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Την Κυριακή σας ζητώ με το χέρι στην καρδιά να επιλέξετε την σταθερότητα και όχι την ακυβερνησία. Να έχετε την πίστη ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει και να επιλέξετε τις μεγάλες αλλαγές. Τα προγράμματα και τις προτάσεις που μας βγάζουν από το αδιέξοδο και οδηγούν στην ανάπτυξη. Και όχι στην άρνηση και δρόμους που οδηγούν στο πουθενά. Σας ζητώ να στηρίξετε το μέλλον των παιδιών μας και να δώσετε ευκαιρία στην ελπίδα να ανατείλει. Στις 6 Μαΐου ψηφίζουμε Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Yeah.
με την πίστη ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Ζητώ την ψήφο σας και δίνω μόνο μια υπόσχεση. Να αγωνίζομαι μόλις μου τις δυνάμεις, μόλις μου την ψυχή για τα γραβένα. Και να μην προδώσω ποτέ τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ τον τόπο μου και όλους τους συμπατριώτες μου, όλους εσάς. Ο τόπος μας είναι σπουδαίος. Το πιστεύω, το πιστεύουμε. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Έχουμε τις δυνατότητες. Μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Έχουμε τα πλεονεκτήματα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε τις ικανότητες. Ο τόπος μας στην πρώτη γραμμή. Αυτός είναι ο στόχος, φίλες και φίλοι μου. Μαζί στην πρώτη γραμμή για τα γραβενά, για τον όμορφο τον τόπο μας. Για όλες τις γραβενιώτισες και τους γραβενιώτες. Για τους νέους και τα παιδιά μας. Μαζί στην πρώτη γραμμή να φέρουμε την ελπίδα. Αγαπώ τα γραβενά με όλη μου την ψυχή. Εδώ γεννήθηκα. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ ζω και εδώ θα είμαι πάντα. Κοντά στους πολλούς και όχι στους λίγους. Δίπλα σας κάθε στιγμή. Καταλαβαίνω τα προβλήματά σας και τις ανησυχίες σας και τα όνειρά σας. Είμαι ένας από εσάς, ένας υπερήφανος γραβενιώτης. Σας ζητώ να μου δώσετε τη δύναμή σας, να με στηρίξετε, να με ψηφίσετε και να πάμε τα γραβενά στην πρώτη γραμμή, με τα γραβενά μέσα στην καρδιά μας. Πάμε μαζί να δώσουμε τον αγώνα για τον τόπο μας, για την πρόοδο και την προκοπή, για το μέλλον, για την κοινωνία μας. Για τις άξιες γραβενιώτισσες και τους άξιους γραβενιώτες. Για όλους εσάς. Για το αύριο των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι ξέρετε ότι την εμπιστοσύνη σας δεν θα την προδώσω ποτέ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.